1.500 χορευτές των 400 ποντιακών σωματείων από όλη την Ελλάδα μάγεψαν το κοινό που γέμισε ασφυκτικά το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Κομωτινή στο 7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών, παρουσία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Πεταλωτή. Είναι μεγάλη υπόθεση για την περιοχή της Ροδόπης να φιλοξενεί το 7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών. Ένα φεστιβάλ που γίνεται σε εποχές κρίσης με πολύ μεγάλα προβλήματα, αλλά είναι πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπουμε εδώ στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο της Κομωτινής 1.500 νέους πόντιους από όλη την Ελλάδα με άλλους τόσους συνοδούς τους να βρίσκονται, να χορεύουν και όπως υπόθηκε μέσα ότι η κρίση δεν μας τρομάζει. Μνήματα ελπίδας, αισιοδοξίας βγαίνουν από αυτές αυτού του είδους εκδηλώσεις και φυσικά είναι πολύ σημαντικό να υποδεχόμαστε ως Θράκη απόγονους ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τις αιστείες τους και φιλοξενήθηκαν στη Θράκη και σε όλη την Ελλάδα. Το ζήτημα της ποντιακής γενοκτονίας είναι ένα ζήτημα ιστορικής αλήθειας, είναι ζήτημα ιστορικής συγγνώμης, είναι ζήτημα διδαγμάτων στις πορείες των λαών και όταν τίθεται από τους πόντιους έχει βάση. Μιλάμε για συγγνώμη που οφείλουν να δώσουν όλες οι ηγεσίες των κρατών που δημιούργησαν γενοκτονίες, γιατί η ιστορία είναι πολύ χρήσιμη όταν χρησιμοποιείται ακριβώς για τέτοιου είδους λόγους. Για λόγους γνώσης, για λόγους μεταμέλειας και για λόγους πορείας στο μέλλον, κάτι που ως προς την ποντιακή γενοκτονία ισχύει για να μην ξαναζήσουμε γενοκτονίες σε εποχές που είναι δύσκολες και σε ανακατατάξεις που γίνονται παγκόσμια. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι οι γενοκτονίες γίνονται και στην εποχή μας, σε κράτη της Αφρικής, σε κράτη όπου δεν φτάνουν τα μηνύματα μέχρι τον πολιτισμένο υποτίθεται κόσμο. Άρα το νόημα των γενοκτονιών θα πρέπει να το ξαναδούμε μέσα από την ιστορική μνήμη και μέσα από τις ελπίδες που μπορούμε να δώσουμε στις μέλλουσες γενιές. Ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Γιώργος Παρχαρίδης, τόνισε τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να έχει επιτυχία το φεστιβάλ αλλά και θετικά βήματα που έχουν γίνει. Απόψε είμαστε όλοι Έλληνες πόντιοι. Είμαστε πραγματικά διότι η καρδιά του ελληνισμού, όχι μόνο του ποντιακού αλλά του ελληνισμού, χτυπάει εδώ πέρα στην Κομωτινή, γιατί 1.500 νέες και νέοι στέλνουν συθήματα και μηνύματα προς όλον τον κόσμο. Δεν είναι folklore το φεστιβάλ αυτό. Είναι και χορή, αλλά είναι και μια συνάντηση αγάπης, ενότητας, αισιοδοξίας και γιατί όχι ελπίδας και προοπτικής για ένα καλύτερο αύριο για την νεολαία μας. Είμαστε αδέλφια με τους Τούρκους, είναι γείτονοι, είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε μαζί και πρέπει να ζήσουμε αγαπημένοι και ενωμένοι. Εμείς πιστεύουμε όμως στην ιστορική αλήθεια. Θα πρέπει κάποτε βέβαια και η Τουρκία και ο Πρωθυπουργός σήμερα να καταλάβει ότι υπάρχει στο παρελθόν, οι πρόγονοι έχουν κάνει τη γενοκτονία, να τη δουν αυτά με αλήθεια ιστορική και έτσι θα φύγουν όλα τα σύννεφα και νομίζω έτσι θα στηριχθούμε στην αλήθεια για να είναι πολύ καλές οι διακρατικές σχέσεις και οι φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο λαών. Η Τουρκία έκανε ένα βήμα, πολύ μεγάλο βήμα και συγχαίρουμε γι' αυτό τον Πρωθυπουργό τον Ερντογάν, διότι επέτρεψε μετά 88 ολόκληρα χρόνια να γίνει λειτουργία, να ξαναλειτουργήσει η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Νικολαίδης τόνισε ότι ο ελληνικός πολιτισμός διαχρονικά έχει διδάξει την Ομόνια την αγάπη και πολλά άλλα θετικά για να συνεχιστούν. Ο ποντιακός χορός και γενικότερα η παράδοση θα πρέπει να εμπνευστούμε και εμείς, οι άνθρωποι οι οποίοι πλαισιώνουμε την πολιτική σκηνή, τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι ο πολιτισμός μας διαχρονικά έχει διδάξει την Ομόνια, μας έχει διδάξει την αγάπη, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αγωνιστικότητα, την επιμονή, την υπομονή, την ισορροπία. Θεωρώ λοιπόν ότι και σήμερα αυτές οι διαχρονικές αξίες του ελληνικού πολιτισμού έρχονται εδώ στην Κομωτινή με αυτό το φεστιβάλ των ποντιακών χορών. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης τόνισε τη διαχρονικότητα αλλά και την προσπάθεια των χορευτών και ειδικότερα των νέων να διατηρηθεί η παράδοση. Ο λόγος σήμερα δεν είναι στο Δήμαρχο και σε αυτούς που θα μιλήσουν στις κάμερες. Ο λόγος σήμερα είναι σε αυτούς που θα χορέψουν. Και εύχομαι και σε εσάς και σε όσους είναι εδώ μέσα να απολαύσουν αυτό το οποίο θα συμβεί απόψε στην πόλη μας. Στοχεύουμε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν είμαστε βερμπαλιστές ούτε εθεροβάμονες. Είναι κάτι το οποίο συνέβη με την καλή συνεργασία που είχαμε τους προηγούμενους μήνες και με το Προεδρείο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας και με την ενεργοποίηση των δικών μας τοπικών ποντίων. Αλλά είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μία φορά σε πολλά χρόνια. Τώρα και για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που είπατε, μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία και εκεί θα το παλέψουμε, να έχουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις και τα επόμενα χρόνια.
Ο αντιδήμαρχος Κομωτινής Βασίλης Κυπριανίδης τόνισε τη σημασία τέτοιων μεγάλων εκδηλώσεων. Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, εκείνο που σε τελική ανάλυση περνάει και πρέπει να περάσει και σαν μήνυμα, είναι ότι έτσι συντίθεται το πάζλε του λαϊκού μας πολιτισμού. Μέσα από αυτές τις εκφάνσεις του πολιτισμού, μέσα από το χορό και το τραγούδι, μέσα από τα χρώματα και τις μουσικές. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Ποντιακών Σωματείων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρύσα Μαυρίδου, τόνισε ότι όλα πήγαν τελικά καλά και αναφέρθηκε στους συμβολισμούς των αφιερωμάτων. Καταφέραμε να το κάνουμε. Νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα το φεστιβάλ. Θα πω το εξής όμως. Εδώ έχουμε εκτός από την περιφέρεια, το Δήμο που συνέβαλαν, την στήριξη του υφυπουργού μας, του κυρίου Πεταλωτή. Ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ τελεί με την χορηγία των ίδιων των χορευτών. Οι χορευτές για να έρθουν πληρώσαν τα λεωφορεία τους. Εμείς ίσα ίσα τη διαμονή τους εξασφαλίζουμε. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε πολλούς εθελοντές που συμμετέχουν, πολλούς ιδιώτες που παρά την δύσκολη συγκυρία αντιλήφθηκαν πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεγονός. Εμείς εδώ αφιερώνουμε το 7ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Μητροπολίτη Τραπεζούντας, τον Χρύσανθο τον Φιλιππίδη. Εγώ τον αποκαλώ τον Θρακιώτη των Ποντίων, γιατί ο Χρύσανθος ο Φιλιππίδης κατάγεται από τη Γρατινή, από ένα χωριό εδώ της Κομωτινής, και είναι μια τεράστια φυσιογνωμία, την οποία πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα όμορφα που είμαστε σε θέση να τιμήσουμε. Επίσης, αφιερώνουμε ή μάλλον τιμάμε σήμερα και τον Τριαντάφυλλο τον Ηλιάδη, έναν ζωγράφο που ζωγραφίζει με το στόμα διεθνούς εμβέλειας, που πραγματικά μας τιμά με την παρουσία του. Είναι Θρακιώτης, κατάγεται από τον Πετινό της Ξάνθης, είναι Πόντιος επίσης στην καταγωγή, και νομίζω ότι σήμερα ένας τέτοιος άνθρωπος που θα είναι κοντά μας θα κάνει όλον αυτόν τον κόσμο να αποκτήσει δύναμη και αισιοδοξία και να καταλάβει τι σημαίνει παρά την οποιαδήποτε αδυναμία μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα ήταν και ο καλλιτέχνης ζωγράφος Τριαντάφυλλος Ηλιάδης, ο οποίος έδωσε τις δικές του συμβουλές στους νέους. Υπήρξαν παλαιότερα οι γονείς μας πάρα πολύ φτωχοί. Και εγώ κατάγομαι από μια πανφτωχή οικογένεια, αγροτική. Ενώ οι γονείς μου ήταν πλούσιοι στην Ορντού της Τουρκίας, του Ευξήνου Πόντου, ήρθαν εδώ και βάζανε καπνά και δεν το αντέξαν οι πιο πολλοί συγχωριανοί μας αυτό το κακό που τους είχε συμβεί. Και είχαμε και αυτοκτονίες, θα μπορούσα να πω, στο χωριό μου από αυτή την υπόθεση. Και όμως μπόρεσαν και ορθοποδήσανε και σταθήκανε όρθιοι. Η μητέρα μου, η οποία με έλεγε πάντοτε δεν έχεις τίποτε, εμείς περάσαμε τα δεινά στην πατρίδα μας και ήρθαμε εδώ ξεριζωμένοι και τώρα πάλι ορθοποδήσαμε. Νομίζω ότι αυτή η συγκυρία θα περάσει σε λίγο χρονικό διάστημα, αρκεί όλοι να βάλουμε το χέρι μας λίγο βαθιά στην τσέπη, να μην φοροδιαφεύγουμε και να εργαστούμε όλοι συνολικά για το καλό αυτού του τόπου, διότι η Ελλάδα είναι μία. Εγώ έχω γυρίσει παντού, σαν την Ελλάδα μας δεν βρίσκω πουθενά. Ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ιωάννης Σιδράς τόνισε την ιστορικότητα των ατόμων που τιμώνται. Ο Άγιος των Ποντίων σήμερα υποδέχεται στη γενέτερα πόλη του τους απαντοχού της Ελλάδος Ποντίους, αυτό το αντάμωμα τιμής, και είναι ταυτοχρόνως και τιμή στο πρόσωπο αυτού του μεγάλου Αρχιεπισκόπου, ο οποίος αγωνίστηκε μέχρι την τελευταία στιγμή ως Μητροπολίτης Τραπεζούντος για τη σωτηρία του ελληνισμού του Πόντου. Αυτός που εμπνεύστηκε την ίδρυση ανεξάρτητου αρμενικού ποντιακού κράτους, αυτός που όντως τίμησε την καταγωγή του και αναδείχθηκε πράγματι και για εμάς τους Κομωτινέους και τους Θρακιώτες, αλλά και για τους Ποντίους, ύψιστη προσωπικότητα του προηγούμενου αιώνα. Η Ολυμπιονίκης Βούλα Πατουλίδου τόνισε τη μαχητικότητα των Ποντίων. Σίγουρα είναι μαχητές και αγωνίζονται πάντα. Μέχρι τελικής ρανίδος. Τώρα, αν θα βγουν νικητές, το προκαλούν τουλάχιστον. Τις περισσότερες φορές έχουν κερδίσει. Θεωρώ ότι είναι ένα αντίδοτο στην κρίση. Σε αυτή την κρίση, όχι την οικονομική, γιατί δεν είναι μόνο κρίση οικονομική, αλλά είναι κρίση αξιών, όπου τουλάχιστον βλέπεις νέους ανθρώπους να αντιστέκονται
να δένουν τα χέρια και να αντιμετωπίζουν την δυσκολία ανταμωμένη. Είναι πολύ βασικό. Τέλος, τη σημαντικότητα του φεστιβάλ τόνισε και ένας από τους χορευτές, ο Γιώργος Μαρμαρίδης από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρκετό γιατί ενώνει την νεολαία, ένας θεσμός ο οποίος καλώς γίνεται κάθε χρόνο και εύχομαι να συνεχίσει να γίνεται. Ενώστε τις ψυχές, ενώστε τα χέρια και χορέψτε και να το χωράξετε μόνο στα ζήτη.